Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να βρούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια χριστιανική οικογένεια για να απολαμβάνει τη χάρη, το έλεος, την εύνοια του Θεού αλλά και για να δοξάζει το Θεό μέσα σε αυτή την οικογένεια και αυτή η οικογένεια με τη ζωή της να δοξάζει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Παντοδύναμο Θεό. Σήμερα θα συνεχίσουμε με γενικό τίτλο «Εσωτερικό διαζύγιο». Αφού διακρίναμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της ευλογημένης χριστιανικής οικογένειας είναι η ενότητα Πνεύματος Αγίου και ενότητα πίστεως, έτσι ακριβώς όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την 1η προς Κορινθίους, το 1ο κεφάλαιο και το 10 εδάφιο, «Σας παρακαλώ δε αδελφίδια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να λέγετε πάντε στο αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είσαστε όλοι εντελώς κατηρτισμένοι, έχοντες τον αυτό νου, τον νου του Χριστού και την αυτή γνώμη». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να λένε μέσα στην οικογένεια όλοι το ίδιο. Να έχουν την αυτή γνώμη, να έχουν την αυτή λογική. Και πώς θα γίνεται αυτό? Να είναι εντελώς κατηρτισμένοι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, μα εντελώς κατηρτισμένοι για το τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και επιπλέον να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Δηλαδή ο Θεός θέλει και αυτό χαρίζει στους ανθρώπους να είναι όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία περιγράφει, του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ευλογημένης χριστιανικής οικογένειας. Καταρχάς να είναι η καρδία και η ψυχή μία, δηλαδή η καρδιά τους να είναι κατά την καρδιά του Θεού στο να πράττουν πάντα τα θελήματα αυτού και η ψυχή τους να είναι ψυχή θέλουσα στο να θέλουνε μόνο το θέλημα του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια βασιλεύει ο Χριστός, ευλογεί ο Χριστός όλους και όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν και οι γονείς αλλά και τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα και ευλογημένα στην παρουσία του Θεού. Όμως με τη χάρη του Χριστού θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο της Γένεσης για ένα γνωστό γεγονός ώστε να δούμε τι είναι αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού, τι είναι αυτό που μπορεί την ευλογημένη οικογένεια στην οποία υπάρχει η ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου, είναι εντελώς κατηρτισμένη με το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί και περπατούν κατά το Πνεύμα, όχι μόνο ζουν κατά το Πνεύμα, αλλά και περπατούν κατά το Πνεύμα. Τι είναι αυτό που μπορεί να καταστρέψει αυτήν την ευλογημένη οικογένεια? Θα διαβάσουμε λοιπόν από το ΙΑ κεφάλαιο, το 11 κεφάλαιο, από το βιβλίο Γένεσης, το πρώτο εδάφιο. «Και το πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότε εκκίνησαν από της Ανατολής έβρον πεδιάδα εν τη γη σε Ναάρ και κατόκισαν εκεί. Και είπε ο Ιης προς τον άλλον, έλθετε και ας κάμουμεν πλήνθους και ας ψήσωμεν αυτούς αυτάς εν πυρή. Και εχρησίμευσεν εις αυτούς ημέ πλήθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον,
Έλθετε και σκοδομήσομεν σε αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορφή να φτάνει έως του ουρανού, και σε αποκτήσομεν σε αυτούς όνομα, μήπως διασπαρόμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβει ο Κύριος διεναίδη την πόλην και των πύργων, το οποίο οικοδόμησαν οι ή των ανθρώπων, και είπε ο Κύριος, ιδού εις λαός και πάντες έχουν συν μία γλώσσα και έριξαν να κάμνωσε τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστεί εις αυτούς πάνω ότι σκοπεύουν να κάμωσιν. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσα αυτών, δια να μη εννοεί ο εις του άλλου τη γλώσσα. Και διεσκόρπισαν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης και έπαυσαν να οικοδομώσουν την πόλη. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυση, διότι εκεί συνέχεια ο Κύριος την γλώσσα πάσης της γης και εκείθεν διεσκόρπισαν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τους ανθρώπους και τα ζώα στη γη εξαιτίας της αμαρτίας και της ανομίας των ανθρώπων με τον κατακλυσμό, τότε διετήρησε το ανθρώπινο γένος μέσα από μία οικογένεια του Νόε που ήταν δίκαιος ενώπιον των συγχρόνων του. Και έτσι ο Νόε διεσώθη αφού κατασκεύασε την Κιβωτό σύμφωνα με τις οδηγίες ακριβώς που του έδωσε ο Θεός μέσα σε 120 χρόνια. Και το αποτέλεσμα ήταν εισήλθε εντός της Κιβωτού αυτός η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του, και ο Θεός εισήγαγε και όλα τα ζώα που είχε προς διατήρηση, ώστε μέσα από την Κιβωτό αυτή διατηρήθη το ανθρώπινο γένος και τα ζώα που ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν επί της γης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί και πάλι το ανθρώπινο γένος, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας λαός καινούριος, άγιος, που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήσαν πάντες ένας λαός και ήσαν πάντες μιας γλώσσης και μιας φωνής. Δηλαδή είχαν την ενότητα που λέει ο λόγος του Θεού της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Μιας γλώσσης, την ενότητα της πίστεως του Λόγου του Θεού, και μιας φωνής, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και αυξάνονταν, επληθύνονταν, και όχι μόνο αυτό, αλλά ό,τι έκαναν ο Θεός το ευόδωνε, με αποτέλεσμα να έρθουν και εφευρέσεις, τεχνολογικές ανακαλύψεις εποχής εκείνης, ώστε διέκριναν ότι αυτό το οποίο χρειάζονταν να οικοδομούν, δηλαδή οικίες για να κατοικούν σαν οικογένειες όπως ο Θεός τους είχε διδάξει, και στην αρχή χρησιμοποιούσαν πέτρες και πυλό, ανακάλυψαν όμως εκεί στη γη Σενάρ που βρέθηκαν ότι μπορούν να φτιάχνουν πλήθες, δηλαδή με χώμα και με άχυρο, και να τις συνδέουν μεταξύ τους αντί να φτιάχνουν πυλό με την άσφαλτο που υπήρχε σε αυθονία στη γη αυτή. Χάρηκαν και αποφάσισαν όλοι μαζί, καθώς ήσαν μιας γλώσσης και μιας φωνής, να οικοδομήσουν πόλην και πύργων. Ήταν μια απόφαση την οποία την πήραν όλοι μαζί, αφού συνεννοήθηκαν, συμφώνησαν και προχώρησαν. Όμως, εις τον Κύριο ανήκει να εφορά επί τους ιούς των ανθρώπων. Και ο Θεός κατέβηκε να δει τι σκοπεύουν να κάνουν οι άνθρωποι, όπως λέει η Γραφή. Και άκουσε και διέκρινε τις προθέσεις των ανθρώπων και διεπίστωσε ότι οι άνθρωποι θέλουν να οικοδομήσουν μία πόλη και έναν πύργο. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ιδού ένας λαός και πάντες έχουν μία γλώσσα και βεβαίως και μία φωνή και άρχισαν να κάμνωσι τούτο που σκέφτηκαν. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστεί σε αυτούς πάνω τη σκοπεύωση να κάμνωσι. Επειδή είναι ένας λαός, υπάρχει ενότητα, και επειδή έχουν όλοι μία γλώσσα και μία φωνή, ό,τι σκοπεύουν να κάνουν θα το καταφέρουν. Δεν πρόκειται να τους εμποδίσει κανείς. Είναι βέβαιον ότι μέσα από αυτή την ενότητα, ό,τι αν πράττουνε θα ευωδώνεται. Και αυτό είναι λογικό. Και μέσα στη φυσική σκέψη και τη λογική ανθρώπινη σκέψη. Εάν θέλει ο άντρας να χτίσει ένα σπίτι σε αυτό το μέρος, και η γυναίκα λέει όχι, δεν θα το χτίσουν πουθενά. Αν όμως συμφωνήσουν, θα το χτίσουν.
εφόσον είναι στις δυνατότητες τους. Εφόσον λοιπόν υπάρχει δυνατότης, αυτό που αποφασίζουν να κάνουν μέσα στην ενότητα, εξάπατος θα το καταφέρουν. Και αν δεν είναι στη δυνατότητά τους και ενωμένοι ζητήσουν από τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο, εάν δύο ή τρεις συμφωνήσουν σε περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον Ουράνιο και μάλιστα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εξάπαντος θα τους δοθεί. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού τι λέγει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε βρει, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Άρα λοιπόν είναι βέβαιον ότι εφόσον υπάρχει μία γλώσσα και μία φωνή, ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου, ό,τι αποφασίζουν οι άνθρωποι και εν προκειμένου το ζευγάρι θα το καταφέρνει, εκτός και αν ο Θεός διακρίνει ότι αυτό το οποίο σκοπεύουν να κάνουν δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Έχει χαρακτηριστικά που λυπούν το Πνεύμα το Άγιο. Τότε εκεί ο ίδιος ο Θεός, αντί να ευωδώνει την προσπάθεια, την σταματάει. Υπάρχει λοιπόν ένας πνευματικός νόμος που λέει ότι εάν είναι μια οικογένεια, ένας λαός με την ίδια γλώσσα και την ίδια φωνή, ό,τι προσπαθήσουν και σκοπεύσουν και επιδιώξουν να κάνουν θα γίνει. Είναι πνευματικός νόμος δοσμένος από το Θεό. Εάν μάλιστα κάνουν και αίτηση εν το όνομα του Χριστού προς τον Πατέρα τον Ουράνιο όντες σύμφωνοι, τότε ο Θεός εξάπαντος θα τους βοηθήσει και θα τους ευωδώσει. Εάν όμως έχουν χαρακτηριστικά και τα οποία σήμερα θα εξετάσουμε, τα οποία λυπούν το Πνεύμα το Άγιο, τότε το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα τους εμποδίσει να εκπληρώσουν αυτό που σκοπεύουν να κάνουν. Άρα τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού, καθώς και τα πάντα είναι στα χέρια των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αποφασίζουν, συμφωνούν και ο Θεός ευωδώνει ή εμποδίζει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πότε ευωδώνει ή το πιο σωστά πότε εμποδίζει ο Θεός. Γιατί πάντοτε ευωδώνει εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα τις δούμε σήμερα, που φαίνονται πάρα πολύ καθαρά μέσα από το Λόγο του Θεού, σε αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που όλοι οι κάτοικοι της Οικουμένης τότε ήταν μιας γλώσσης και μιας φωνής. Για να το δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που αναγκάζουν το Θεό ή που οδηγούν το Θεό, επειδή δεν ευαρεστείται εις αυτά, να επέμβει και μάλιστα όχι μόνο να σταματήσει αλλά και να διασκορπίσει. Προκειμένως στην οικογένεια να σταματήσει το έργο το οποίο εργάζονται στην οικογένεια τα μέλη της, και αν συνεχίσει να τα διασκορπίσει κιόλας. Οπότε μπαίνουμε στη λογική του εσωτερικού ή της διαζυγίου που θα οδηγήσει τελικά, εάν δεν μετανοήσουμε γρήγορα, στο οριστικό διαζύγιο, στην οριστική διάλυση, στον οριστικό διασκορπισμό, το οποίο είναι δύσκολες καταστάσεις, δύσκολη κατάσταση που δημιουργείται και για τους ίδιους, τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά, αλλά και για την παρουσία του Θεού. Γιατί ο διασκορπισμός δεν είναι κάτι που αρέσει στο Θεό, αλλά είναι μερικές φορές κάτι που αναγκάζει το Θεός να επέμβει και να το φέρει, εάν οι άνθρωποι δεν προσέχουν στο Λόγο του Θεού. Ας δούμε λοιπόν τι είδε ο Θεός που αναγκάστηκε, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλει να χωρίζει τους ανθρώπους, ο διάβολος είναι αυτός που χωρίζει τους ανθρώπους. Ο διάβολος είναι που κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα στο Θεό, που κατηγορεί τους αδελφούς τον ένα στον άλλον, που θέλει τη διάσπαση και την σύγχυση. Ο Θεός δεν τη θέλει, αναγκάζεται όμως σε μερικές περιπτώσεις να την επιβάλλει. Και αυτό είναι, αδελφοί, κρίσης Θεού. Κρίσης Θεού σε ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για το τι ευαρεστεί το Θεό. Ο Θεός θέλει να φυλάττουμε τις εντολές Του και να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον Αυτού. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι άνθρωποι, θα λέγαμε, φύλαξαν τις εντολές Του, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να πράττουν τα ευάρεστα ενώπιον Αυτού.
δεν τα ήξεραν. Και τέλος πάντων μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε. Εμείς όμως που θα τα γνωρίσουμε, είμαστε αδικαιολόγητοι και πρέπει να φροντίσουμε αν υπάρχουν, γρήγορα να εξομολογηθούμε στον Κύριο, να παραιτηθούμε από αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, για να έλθει άμεσα η ευλογία του Θεού και η τακτοποίηση. Όχι η κρίση, αλλά η ευλογία του Θεού στην οικογένειά μας. Ας διαβάσουμε λοιπόν στο 4 εδάφιο. Και είπαν τότε οι άνθρωποι, έρθετε και ας οικοδομήσομεν εις σε αυτούς πόλην και πύργων. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι εις σε αυτούς. Δηλαδή για μας. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται απόλυτα για τον εαυτό του, αλλά όχι για τους άλλους. Αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Μάλιστα, στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ο Απόστολος Παύλος λέγει, στο δεύτερο κεφάλαιο και 4 εδάφιο, μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Αυτό είναι η εντολή του Θεού. Και αν πάμε μάλιστα και στην επιστολή προς Κορινθίους, στο 10 κεφάλαιο και στο 24 εδάφιο, μη δί σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Δηλαδή ο Θεός τι θέλει? Δεν αρέσκεται στη φιλαυτία, να αγαπάω τον εαυτό μου και να αγωνίζομαι πάντοτε για το καλό και για το συμφέρον του εαυτού μου και της οικογένειάς μου. Αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος ιδιαίτερα και για τους άλλους. Πρώτον για τον πλησίον του που πρέπει να τον αγαπάει ως εαυτόν. Για τον αδελφό του που πρέπει να τον αγαπάει όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Αλλά και για τον εχθρό του που πρέπει να τον αγαπάει και για να προσεύχεται γι' αυτόν. Γι' αυτό και το χαρακτηριστικό της αγάπης στην επιστολή προς Κορινθίους λέγει «Δε ζητεί τα εαυτής». Άρα λοιπόν ο χριστιανός που ευαρεστεί τον Θεό πρέπει να ενδιαφέρεται όχι μόνο για το δικό του συμφέρον αλλά και για το συμφέρον των άλλων. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, στο επιστολή προς Κορινθίους στο Ι' κεφάλαιο και στο 33 εδάφιο, καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά το των πολλών δια να σωθώσει. Η φιλαυτία λοιπόν είναι ένα αμάρτημα στα μάτια του Θεού. Ανομία. Η οικογένεια, και ας το πάρουμε τώρα μέσα στην οικογένεια, όταν ο άντρας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και δεν δίνει σημασία στη γυναίκα του, ενδιαφέρεται για την καλοπέρασή του, για την εξυπηρέτησή του, για το συμφέρον του και τη γυναίκα του την έχει στην άκρη, δευτερεύον πρόσωπο, ή το ίδιο και αν η γυναίκα ενδιαφέρεται για τον εαυτό της, για το συμφέρον της, να πάρει αυτή τα καλά ρούχα και παραδείγματος χάρη να ικανοποιήσει αυτή τις επιθυμίες της και τον άντρα της τον έχει στο περιθώριο, αυτή όσο και ενωμένοι να είναι και να έχουν μια φωνή και μια γλώσσα, αποκλείεται να ευωδοθούν σε ό,τι και αν κάνουν. Το έργο τους θα το σταματήσει ο Θεός. Είναι φοβερό, ξέρεις, θα πει να σταματήσει το έργο σου ο Θεός. Το έργο τους θα το σταματήσει ο Θεός και θα τους διασκορπίσει. Γιατί ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους και όχι για τους άλλους. Αλλά όχι μόνο ένας για τον άλλον, αλλά και η οικογένεια με τις άλλες οικογένειες. Ενδιαφέρομαι μόνο για τα παιδιά μου. Όχι. Όχι. Και τα παιδιά των άλλων είναι παιδιά δικά μας. Μέσα στην εκκλησία βέβαια λέω. Δεν εννοώ μέσα στον κόσμο. Τα παιδιά του αδελφού μου εν Χριστώ Ιησού είναι παιδιά δικά μου. Και όπως θέλω το συμφέρον και το καλό των παιδιών μου, με την ίδια αγάπη θέλω το συμφέρον και το καλό των παιδιών των αδελφών μου. Εάν σκέφτομαι μόνο το συμφέρον μου, μόνο το συμφέρον των παιδιών μου, μόνο το συμφέρον της οικογένειάς μου, τότε ο Θεός θα σταματήσει το έργο της οικογένειας αυτής. Και επαναλαμβάνω, είναι φοβερό να σταματήσει ο Θεός το έργο του ανθρώπου επειδή διακρίνει σε αυτόν ο Θεός το αμάρτημα της φιλαυτίας.
Αλλά και όταν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, απομονώνεται, απομακρύνεται και αποξενώνεται εξητώντας μόνο το ίδιο συμφέρον, είτε σαν επαγγελματίας, είτε σαν αδελφός, είτε σαν δούλος Θεού, είτε σαν χριστιανός, είτε σε οποιαδήποτε διαδικασία της ανθρώπινης ζωής και αν βρίσκεται, εάν κοιτάει μόνο το δικό του το συμφέρον, μόνο το δικό του το καλό, και το μόνο μπορεί να περιοριστεί, εκτός από τον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, εκτός από την οικογένειά μας και τα παιδιά μας, στους φίλους μας, τους κοντινούς. Ο Θεός όμως τι θέλει? Προς όλους. Προς όλους να ενδιαφερόμεθα για το συμφέρον τους. Και αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με τη χάρη του Χριστού. Δηλαδή να ενδιαφέρεσαι, λέει ο Θεός, για το συμφέρον του εχθρού σου. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Να ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον αυτού που σε κακολογεί. Γι' αυτό πρέπει να τον ευλογείς αυτόν. Να ενδιαφέρεσαι από αγάπη για το συμφέρον αυτών που σε κακοποιεί. Αυτών των ανθρώπων που σε κακοποιούν. Και να ενδιαφέρεσαι ώστε να τους αγαθοποιείς επειδή τους αγαπάς. Και βέβαια αυτή η αγάπη δεν είναι ανθρώπινη, δεν είναι συναισθηματική. Αυτή η αγάπη είναι αγάπη Θεού, που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου, και μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αγαπάει με αγάπη Θεού. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο εκχέει μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν απαραίτητο, βασική προϋπόθεση για να υπάρξει καλή συνέχεια στην οικογένεια, στο έργο της οικογένειας, στην ύπαρξη της οικογένειας, και να μην υπάρξει σύγχυση, ώστε ο Θεός να οδηγήσει τις σκέψεις και τα λόγια των ανθρώπων να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, είναι να μην υπάρχει φιλαυτία. Αλλά να είναι υποτεταγμένη στο θέλημα του Θεού, που λέγει ότι πρέπει να εξετάζουμε όχι μόνο το δικό μας το συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων. Και μάλιστα στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος το περιορίζει ακόμη δε περισσότερο, λέγοντας, να το διαβάσω, οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς, αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει στον πλησίον δια το καλόν προς την οικοδομήν, όπως και ο Χριστός. Όχι μόνο λοιπόν να μην ζητάμε το δικό μας το συμφέρον, αλλά να μην θέλουμε να αρέσκουμε και στους εαυτούς μας, αλλά κάθε ένας από εμάς να αρέσκει και στον πλησίον, το έργο του δηλαδή, να είναι αρεστό στον πλησίον του, ώστε να γίνεται καλό στον πλησίον του και να οικοδομείται. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να ευαρεστείται ο Θεός και να συνεχίζει να ευλογεί τον άνθρωπο, την οικογένεια, τον χριστιανό, τον αδελφό, τους αδελφούς, είναι να μην υφίσταται, να μην υπάρχει η έννοια της φιλαυτίας μέσα στην καρδιά των ανθρώπων της οικογένειας αυτής. Γιατί θα έρθει σύγχυσης, θα σταματήσει το έργο και θα υπάρξει στο τέλος διασκορπισμός. Δηλαδή εσωτερικό διαζύγιο που θα καταλήξει σε ολοκληρωτικό διαζύγιο, αν δεν προλάβουν μέσα από το Λόγο του Θεού, από την παιδεία και την ουθεσία του Κυρίου, να κατανοήσουν το λάθος, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, ξαναδιαβάζω από το 4 εδάφιο του ΙΑ κεφαλαίου της Γένεσης, και είπον έλθετε ας οικοδομήσω μείνει σε αυτούς πόλην και πύργων, το δεύτερο του οποίου η κορυφή να φτάσει έως του ουρανού. Εδώ μιλάμε τώρα για ύψωση και φιλοδοξία. Αθέμητες φιλοδοξίες. Δηλαδή φιλοδοξία που θέλω να γίνω, να φτάσω πιο ψηλά από όλους.
Εδώ μιλάμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για καινοδοξία ή φιλοδοξία, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός, ο οποίος μας λέγει «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας». Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να υπάρχει αυτάρκεια. Δηλαδή να μην ζητάει περισσότερα από αυτά που του έχει δώσει ο Θεός. Μεγαλύτερα και καλύτερα από αυτά που του δίνει ο Θεός. Αλλά να είναι αυτάρκης και μάλιστα, για να το πω πλήρως, ευσεβής εν αυταρκία. Με φόβο Θεού να διάγει τη ζωή του, αλλά να είναι ευχαριστημένος πάντοτε από αυτά που επιτρέπει ο Θεός να έχει, καθώς είναι γεγραμμένο «δεν είδα ποτέ το δίκαιο εγκαταλελειμμένο και το παιδί του να ζητάει άρτο». Αλλά ο φιλόδοξος άνθρωπος, λέγει η Γραφή, ξαναδιαβάζω, «μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας, διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερών ούτε ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν εκ του κόσμου». Δηλαδή δεν φέραμε μαζί μας, δεν μας έδωσε ο Θεός όταν ήρθαμε κάτι, ότι υπάρχει στη ζωή είναι δώρο του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο «πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων». Έχοντες δε, το κάνει πιο απλό και πιο καθαρό ο Λόγος του Θεού, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις αυτά. Αυτό θα πει αυτάρκεια. Να αρκίσεις αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός. Τροφές και σκεπάσματα. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Ο Θεός θα σου εξασφαλίζει κατά οποιασδήποτε συνθήκες με τα πάσης βεβαιότητος τροφές και σκεπάσματα. Να τρέφεσαι να μην πεινάς και να σκεπάζεσαι να μην κρυώνεις. Αυτό είναι η ευθύνη του Θεού. Η δική μας ευθύνη είναι ευσέβεια μεταυταρκίας. Αντιθέτως, όσοι θέλουν να πλουτώσει, πίπτουν εις πειρασμών, αυτοί που έχουν φιλοδοξία και θέλουν να αποκτήσουν όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα. Όπως διαβάσαμε, να φτάσουν, να δημιουργήσουν πύργο που η κορφή να φτάσει ως τον ουρανό. Όσοι θέλουν να πλουτώσει, πίπτουν εις πειρασμών και παγίδαν και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους ισόλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενη απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Φιλαργυρία και η οποιαδήποτε μορφή φιλοδοξία ύψωσης. Η οποιαδήποτε μορφή φιλοδοξίας ή ύψωση φέρνει τον Θεό στην ανάγκη να σταματήσει το έργο του ανθρώπου, να φέρει σύγχυση και διασπορά. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί αγαπητοί, γιατί πολύ εύκολο ο άνθρωπος μπορεί να πέσει σε αυτά τα δύο βασικά, και θα δούμε υπάρχουν και άλλα στη συνέχεια, δύο βασικότατα προβλήματα που δημιουργούν εσωτερικό διαζύγιο, σκληρό, αδιόρθωτο. Γιατί? Γιατί δεν έρχεται από τον εχθρό που μπορείς να τον επιτιμήσεις ή να τον διώξεις στο όνομα του Χριστού, αλλά έρχεται από το Θεό που μόνο μπορείς να μετανοήσεις και να επιστρέψεις αυτόν, ώστε να σε σπλαχνιστεί, να σε ελεήσει και να πάψει να φέρνει στη ζωή του ανθρώπου, να φέρνει σύγχυση, άλλη γλώσσα, άλλη φωνή, να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου, να μην καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος, τι θέλει ο άλλος. Και έτσι να έρχεται αυτόματα το εσωτερικό διαζύγιο, η απομάκρυνση, η απομόνωση, ο ένας κάθεται από εδώ, ο άλλος κάθεται από εκεί. Δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Και δεν μπορούν να καταλάβουν και το γιατί συμβαίνει αυτό.
Γιατί είμαι, ενώ τα πηγαίναμε τόσο καλά με τη γυναίκα μου. Τι είναι τώρα και η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει. Ή η γυναίκα, τι συμβαίνει τώρα και ο άντρας μου δεν με καταλαβαίνει. Δεν με αγαπάει. Δεν με θέλει. Και διαπιστώνουν ότι άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ τους. Η σύγχυση φέρνει τσακωμούς, φέρνει καυγάδες. Φέρνει το βασικό χαρακτηριστικό του εσωτερικού διαζυγίου, απομάκρυνση ο ένας από τον άλλον, απομόνωση ο ένας από τον άλλον, στο τέλος αποξένωση και γίνονται δύο ξένοι. Αν όμως, και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό του χριστιανού, αν όμως ο χριστιανός διαπιστώσει το πρόβλημα, διαπιστώσει το κακό που συμβαίνει στην οικογένειά του, τότε δεν έχει παρά να ρωτήσει το Θεό, γιατί Κύριε, γιατί Κύριε φέρνεις ή έφερες αυτό το κακό στην οικογένειά μου, γιατί Κύριε, και αν εξετάσουν μαζί το αντρόγυνο άντρας και γυναίκα τον εαυτό τους και διαπιστώσουν φιλαυτία ή διαπιστώσουν φιλοδοξία, τότε πάρα πολύ εύκολα μπορούν να μετανοήσουν, να πάνε στο Θεό και να πούνε, Κύριε, κάναμε λάθος. Δεν θέλεις να έχουμε αυτό το χαρακτήρα που είχαμε. Δεν θέλεις να έχουμε αυτή τη λογική που είχαμε. Δεν θέλεις να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι δίπλα που να διαφορούμε. Να μην νοιαζόμαστε καθόλου. Συγχώρεσέ μας. Ή όταν διαπιστώσουν μέσα στην καρδιά τους φιλοδοξίες. Θέλουμε και εκείνο που προέρχονται από επιθυμίες, από φιλαρχηρία, από οποιοδήποτε μορφή φιλοδοξίας. Για ύψωση. Τότε να πούνε και πάλι, κάναμε λάθος Κύριε. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτή η φιλοδοξία που μοιάζει με πλεονεξία, είναι πλεονεξία. Θέλω πολύ ψηλά να φτάσω. Μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, την οικογένεια, όπως διαβάσαμε, σε πειρασμούς. Να το ξαναδιαβάσω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε πειρασμό, σε παγίδες, σε επιθυμίες πολλές, ανόητες, βλαβερές. Ακούτε, σε επιθυμίες πολλές, ανόητες, βλαβερές. Θέλω σπίτι, πιο μεγάλο σπίτι, αυτοκίνητο, πιο μεγάλο αυτοκίνητο, εξοχικό, πιο πολυτέλεια. Εδώ ο Θεός απαγορεύει την πολυτελή ενδυμασία και οι άνθρωποι οι χριστιανοί ενδιαφέρονται για πολυτέλειες, εν γέννη. Και ο Θεός λέει στον Αβακούμ κάτι που είναι πολύ σοβαρό και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να το γνωρίζουμε. Για ακούστε τι λέει στον Αβακούμ ο Κύριος εκείνη την περίοδο που τους ευλόγησε ο Θεός και επιστρέψανε. Είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εμφατνωτής οίκης, ο δε οίκος ο δικός μου να είναι έρημος. Συλλογίστε λοιπόν τις οδούς σας. Σπήρατε πολύ, εσοδεύσατε λίγον. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείτε διαβαλάντιον τετριμημένων. Πέφτουν σε επιθυμίες πολλές, ανόητες, βλαβερές, που βυθίζουν τον άνθρωπο σε όλοθρο και απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει από τη φιλαυτία και ο Θεός να μας φυλάει από τις φιλοδοξίες, την πλεονεξία ή τη φιλαργυρία. Να μας φυλάει σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά και σαν τοπική εκκλησία, αλλά και σαν ευρύτερη εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί αυτά τα δύο, και υπάρχουν και άλλα που θα τα δούμε με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας, επιφέρουν, φέρνουν, αναγκάζουν το Θεό να έρθει με κρίση, να φέρει σύγχυση και διασκορπισμό, έως ότου καταλάβουν, έρθουν στις επίγνωση της αληθείας
η χριστιανική οικογένεια, οι χριστιανοί εν γέννη, μετανοήσουν, επιστρέψουν στο Θεό, εξομολογηθούν, παραιτηθούν από τη φιλαυτία τους και από οποιαδήποτε φιλοδοξία, πλεονεξία ή φιλαργυρία, ώστε να βρουν χάρη από το Θεό, να τους ελεήσει και να τους ξαναφέρει πάλι στην ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Στην ενότητα του Λόγου του Θεού, στην ενότητα του αγιασμού εν Πνεύματι Αγίο και αληθεία. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, κατά πάντα, πάντοτε, όλους, εν το ονόματι του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.